δεν λείπουν τα προβλήματα στη διαδικασία των ραντεβού. Το σύστημα άνοιξε από σήμερα και για τους ιδιώτες γιατρούς. Οι ιατρικοί σύλλογοι πάντως υποστηρίζουν ότι θα ήταν όλα ευκολότερα αν τα εμβόλια δίνονταν απευθείας σε αυτούς. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες του κρατικού μηχανισμού για την έναρξη των εμβολιασμών στον γενικό πληθυσμό. Ο εμβολιασμός για τους πολίτες άνω των 85 ετών ξεκινά στις 16 Ιανουαρίου. Στο πρόγραμμα εμβολιασμών έχουν μπει 106 νοσοκομεία του ΕΣΥ και 5 στρατιωτικά. Σε αυτά, στις 20 Ιανουαρίου, προστίθενται τα πρώτα 144 στα κέντρα υγείας. Ωστόσο, τα παρατράγουδα συνεχίζονται. Είμαι στο Χολάνδρ και με στέλνει ζωγράφο. Σε άλλη περίπτωση, το σύστημα δίνει διαθέσιμο ραντεβού μόνο για την πρώτη δόση. Δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού για τη δεύτερη δόση. Είναι όλα μη διαθέσιμα αυτή τη στιγμή. Αναγκαστικά θα πρέπει να διαλέξουμε κάποιο άλλο νοσοκομείο. Από σήμερα, η πλατφόρμα για τα ραντεβού άνοιξε και για τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς. Δεκάδες είναι οι αναφορές γιατρών που το σύστημα δεν αναγνώρισε τον ΑΜΚΑ τους. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να δώσει το Υπουργείο Εμβόλια στους ιατρικούς συλλόγους, ώστε να μπορούσαμε δική τους ευθύνη να εμβολιάσουμε το ιατρικό προσωπικό της χώρας.